να ξεκινήσουμε τον πρώτο γύρο. Τρεις γύρι των 5 λεπτών. Τρεις γύρι των 5 λεπτών. Και ξεκινάμε. Δίνουν τα χέρια οι δύο αθλητές. Πολύ έντονες ανταλλαγές στιγμάτων από την αρχή. Βλέπουμε εδώ τον Βαρδί, ο οποίος πάει για τον takedown, αλλά δεν τον αφήνει ο Μαντουλίδης. Πήγαν το παιχνίδι στο έδαφος. Βλέπουμε ότι προσπαθεί ο Βαρδί να πάρει το takedown. Να το ολοκληρώσει μάλλον. Και το πήρε τελικά. Βρίσκεται στην guard, στη half-guard. Half-guard του Γιάννη Μανουλίδη. Τώρα στην guard, πάει προς guard. Για να δούμε τους δύο αθλητές, βρίσκονται κάτω, ο Μαντουλίδης αμήνεται. Τώρα το Μαντουλίδη εδώ συμφέρει αυτό, να κλείσει την guard του. Το συμφέρει να κλείσει την guard, να κρατήσει κοντά τον αντίπαλο. Δεν θέλει αποστάσεις. Άμα μεγαλώσει η απόσταση, καλό θα είναι να βρει άνοιγμα για να απομακρυνθεί, να φύγει. Σε να πάρει απόσταση, έτσι ώστε να μην κινδυνεύει από χτυπήματα. Για να δούμε και τι θα κάνει ο Βαρδής. Νομίζω προσπαθεί να περάσει την guard, να προχωρήσει τη θέση του. Αυτή τη στιγμή περισσότερο δείχνει να θέλει να τον κρατήσει κάτω, να τον ελέγξει, για να χτυπήσει από την guard. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι προσπάθησε εκεί. Εδώ θα είναι μια δύσκολη θέση. Κοίτα πώς το χέρι του, βλέπεις, είναι ανέκο. Διαγώνια. Παίζουν και οι δύο αθλητές περίπου 1,5 λεπτό. Ελέγχει ο Βαρδής για την ώρα, αλλά δεν έχει υπάρξει κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη. Αλλά έτσι όπως είναι η σκηνή, μέχρι στιγμής το πλεονέκτημα το έχει αθλητής από πάνω. Αυτή τη στιγμή ναι, έχει μαζέψει περισσότερους πόντους ο γύρος ο Βαρδής. Έχει ήδη μετακινηθεί στη half guard. Εδώ βλέπουμε και τον προπονητή, τον Μπάμπ Ντολιβέρη. Θα πρέπει ο Μαντουλίδης που βρίσκεται από κάτω είτε να βρει έναν τρόπο να σηκωθεί, είτε να παίξει για υποταγή. Θα πρέπει να μεγαλώσει την απόσταση αυτή τη στιγμή. Δοκιμάζει κάποια χτυπήματα όπως βλέπουμε. Είχε δέσει τα πόδια του lockdown. Προφανώς για να εμποδίσει λίγο το Βαρδί να περάσει. Εδώ ο Γιάκος Πολατίδης, ο κεντρικός πόντης από τους Λέοντες, Σκοπίου. Βλέπουμε μερικά χτυπήματα εδώ με τον αγκώνα, αλλά δεν τον αφήνει ο Μαντουλίδης να βρει πολύ χώρο να τα συνεχίσει. Κάποιο χέρι κυνηγάει εδώ, ο Γιώργος ο Βαρδής, λαβεί στο χέρι. Ακόμη half guard είναι, δεν έχει καταφέρει να βγει. Δεν έχει βγει, το έχει αφήσει τώρα αυτή τη στιγμή. Κυνηγάει το mount. Και τώρα το πήρε το mount. Πήρε. Για τους φίλους που βλέπουν και δεν καταλαβαίνουν, mount εννοούμε όταν ο παίχτης ο οποίος βρίσκεται από πάνω ουσιαστικά έχει έρθει στο στήθος του αντιπάλου, δηλαδή κάθεται πάνω του. Ναι. Και δεν είναι εγκλωβισμένος από τα πόδια όπως πριν, το οποίο είναι η guard που λέγαμε. Ναι. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει, θα πάει για υποταγή, ίσως ground and pound. Προσπαθεί ο Μαντουλίδης να το βγάλει από πάνω, αλλά δεν είναι εύκολο όταν βρίσκεται στη θέση mount. Προσπαθεί να κάνει εδώ, ίσως καταφέρει να βγει από πίσω. Πολύ καλή κίνηση από τον Γιάννη Μαντουλίδη. Φαίνεται να προσπαθεί να χτυπήσει από παντού. Γυρνάει, έχει μια ευέλικτη γκάση τελικά. Πάλι όμως είναι σε μιμητική θέση αυτή τη στιγμή. Side control. Side control. Προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το κλουβί για να καταφέρει να γυρίσει τη θέση. Αυτό επιτρέπεται. Τούμπα, ναι. Αυτό επιτρέπεται, τονίζουμε. Έτσι απαγορεύεται με τα χέρια να κρατάς το κλουβί. Είναι πιο προσπαθεί, πάει για τη λαβή στο χέρι ο Βαρδής. Προσπαθεί να πιάσει, ναι. Ναι. Αυτό κυνηγάει, δεν έχει ρίξει πολλά χτυπήματα μέχρι στιγμή στον πρώτο γύρο. Δεν φαίνεται να θέλει να αφήσει πολύ χώρο, γιατί βλέπει ότι ο αντίπαλος είναι κινητικός και θέλει να είναι σίγουρος ότι θα τον κρατήσει κάτω. Προσπαθεί να κρατάει όσο πιο tight game αυτή τη στιγμή. Εδώ μερικά γόνατα στα πλευρά, πολύ καλό. Να πούμε για τους φίλους που δεν ξέρουν ότι όταν οι παίχτες είναι στο έδαφος, επιτρέπονται τα χτυπήματα στο σώμα. Επιτρέπονται τα χτυπήματα με τα πόδια και με τα χέρια. Εδώ βλέπουμε ένα ωραίο σκράμπλ έτσι, μια ωραία ρίψη από το Βαρδί. Ο οποίος κυνηγάει, μοιάζει να κυνηγάει κάποιο πνιγμό. Γκυλοτίνα. Γκυλοτίνα μπορεί και ανακόντα τσόκ. Για να συνεχίσω με αυτό που λέγαμε πριν, επιτρέπονται τα χτυπήματα στο σώμα και με τα χέρια και με τα πόδια, αλλά στο κεφάλι μόνο με τα χέρια. Ναι. Και τώρα αυτή τη στιγμή απαγορεύονται τα χτυπήματα με γόνατα στο κεφάλι. Πρέπει να είναι όρθιοι οι αθλητές. Ναι, πρέπει να είναι όρθιοι. Ναι. Όταν βρίσκονται στα γόνατα θεωρούνται πεσμένοι. Εδώ κυνηγάει λίγο μια γκυλοτίνα ο
Γιώργος ο Βαρδής. Φαίνεται ότι έχει τον έλεγχο στο θέμα του grappling και στο όρθιο και όταν σηκώνεται ο Μαντουλίδης για λίγο καταφέρνει και ξαναπαίνει τον takedown ο Βαρδής. Θέλει, ναι. Δεν μπορεί να πάρει την απόσταση. Και εδώ τελείωσε ο πρώτος γύρος. Πρώτο γύρο. Και ξεκινάμε. Δίνουν τα χέρια οι δύο αθλητές. Για να δούμε αν θα συνεχιστεί στο παιχνίδι, στο έδαφος το παιχνίδι ή ο... Καλό low από το Γιάννη Μαντουλίδη. Βλέπουμε παίζει λίγο πιο πολύ την απόσταση, πιο προσεκτικά χτυπήματα και το jab του για να κρατήσει την απόσταση. Για να δούμε, ένα overhand. Είναι καλή η τακτική να προσπαθεί να τον πάει προς τα κλουβί, να κρατάει το κέντρο του ring. Ωραίο, άπερκα, δεν βρήκε όμως στόχο. Είδες, δεν πάει πολύ κοντά, ρίχνει να χτυπήσει από απόσταση και αυτό είναι λίγο δύσκολο να βρει στόχο. Εδώ ένα ωραίο χτύπημα. Προσπάθησε ο Βαρδής για το takedown. Ωραίο γόνατο, δεύτερο γόνατο. Τώρα επανέρχεται και ο Βαρδής με δικά του χτυπήματα, δικό του γόνατο. Πάλι για στο clinch. Προσπαθεί. Και τον πιέζει πάνω στο κουβί και πήρε τη ρήψη. Με παρόμοιο τρόπο όπως δεν είχε πάρει και στον πρώτο γύρο αρκετές φορές. Πιο δυνατός αθλητής. Ναι. Νομίζω η διαφορά στην ηλικία και στην εμπειρία φαίνεται σε αυτά τα σημεία. Πραγματικά έχουν διαφορά οι δύο αθλητές. Ο Ποσημόμου Γιάννης Μαντουλίδης είναι μόλις 15 ετών, τώρα πάει στα 16, έχει μικρή εμπειρία. Βλέπουμε τον Βαρδί, είναι half guard και προσπαθεί να βγάλει το πόδι ώστε να περάσει. Προσπαθεί να περάσει full mount, αυτό που λέγαμε full και mount, ή έστω να πάρει έτσι cross-eyed, ίσως να αλλάξει τη θέση του. Μαζεύεται ο Γιάννης Μαντουλίδης και αυτό είναι καλή τακτική, να μαζευτεί όσο πιο κάτω γίνεται από το κέντρο βάρος του αντιπάλου, να μην του δίνει μεγάλο στόχο για χτυπήματα. Προσπαθεί να τραβηχτεί πίσω, όπως βλέπουμε εδώ ο Γιώργος Βαρδής, να το ανακινητοποιήσει κάπως καλύτερα, να το κατάφερε αυτή τη στιγμή. Συνεχίζει να είναι στη half guard ο Βαρδής και πέρασε τώρα σε θέση mount. Ίσως του δώσει και την πλάτη εδώ ο Μαντουλίδης, βλέπουμε ότι πάει να στρίψει. Ground and pound, χτυπήματα. Τα ground and pound τα χτυπήματα μπορεί να από μόνο τους να μην προκαλέσουν ζημιά πάντα, αλλά είναι ένας καλός τρόπος να ανοίξει την άμυνα του αντιπάλου. Αναγκαστικά θα πρέπει να κινηθεί για να μην δέχεται άλλα χτυπήματα και έτσι σου δίνει ευκαιρία και για υποταγές πολλές φορές. Και από τους κανόνες, δεν μπορεί να κάθεσαι μόνο στην άμυνα και να δέσει χτυπήματα. Θα σου πει ο διαιτητής να προχωρήσεις, να κάνεις κάτι. Να δείξεις ότι αμήνεσαι, ότι ξέρεις. Γιατί αλλιώς, ακόμα και αν είσαι στην άμυνα και δέχεις χτυπήματα, θα σταματήσεις τον αγώνα για τεχνικό νοκάουτ. Έτσι ακριβώς. Σε μάω τώρα ο Βαρδής όπως και στον πρώτο γύρο. Κάποια μεμονωμένα χτυπήματα, αλλά κυρίως τον έλεγχο ποντάρι. Ναι, μαζεύει αυτή τη στιγμή, μαζεύει σίγουρα σημεία, πολλά σημεία. Έχει τον έλεγχο του αγώνα, το position πολύ ωραία καλή κίνηση από τον Μαντουλίδη. Όρθιοι πάλι ξανά στην γκυλοτίνα, στο κεφαλοκλείδωμα. Και στον πρώτο γύρο έτσι από πίσω ουσιαστικά για προσπαθήσει να φύγει ο Μαντουλίδης. Ναι. Βασικά ο Μαντουλίδης πρέπει να εκμεταλλευτεί το reach που έχει. Έχει μεγαλύτερο reach από το Βαρδί. Πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσει απόσταση και αυτό που ξεκίνησε στην αρχή του δεύτερου γύρου. Πρέπει να αποφύγει το έδαφος και να κρατάει τις αποστάσεις. Εδώ κυνηγάει το σούζι, λέει πολύ μανιασμένα ο Βαρδής. Χτυπήματα συνέχεια ο Μαντουλίδης, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι από πάνω. Και... για να δούμε ground and bound. Πολλά συνεχόμενα χτυπήματα. Καταφέρνει ο Βαρδής να γυρίσει. Έχει την ευκαιρία εδώ για υποταγή ο Μαντουλίδης. Κυνηγάει την πλάτη, είναι το πόδι του είναι μπροστά, δεν έχει έλεγχο ακόμα. Μπορεί ίσως το χέρι του να κυνηγήσει, για το άρμα, είναι δύσκολο από τη γωνία αυτή. Μπορεί να το δοκιμάσει όμως, άμα... νομίζω και αυτό κυνηγάει, βλέπω έχει αυτό προσπαθεί κυνηγάει, να τραβήξει το χέρι. Είναι δύσκολο από αυτή η γωνία. Δεν θα είναι αυτό. Πιο καλό θα είναι να κυνηγήσει την πλάτη του αυτή, να γυρίσει πίσω και να πάει για την πλάτη του αντιπάλου. Εδώ θα έρθει από κάτω και δεν θα είναι καλό για εκείνον. Θα είναι εύκολο να έχει πάρει από εδώ το χέρι. Να φαίνεται ότι πάει για το armbar, δύσκολο όμως και δεν τα κατάφερε. Και του γύρισε και μπούμερα ουσιαστικά. Ναι. Κατέληξε ο Βαρδής πάλι από side control να βρίσκεται από πάνω του. Είναι ρίσκο να κυνηγάς τις ποταγές. Ανάλογα πάντα τη θέση. Είναι ανάλογα πάντα τη θέση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα ήταν σίγουρα καλύτερο να κυνηγήσει περισσότερο την πλάτη για να κουράσει τον αντίπαλο, το οποίο σε αυτή τη στιγμή, όπως και όλη την ώρα του αγώνα, αυτή τη στιγμή ήταν από πάνω. Επομένως χρειάζεται να κουραστεί.
πριν έτσι, κυνηγήσουμε μια τελειωτική λάβη. Μια προσπάθεια πάλι για... Για Άρμπαρ από Γιάννη Μαντουλίδη, γυρνάει. Θα φορτίσει ξανά το takedown. Ξανά για Άρμπαρ ο Μαντουλίδης. Βλέπουμε ότι κυνηγάει την υποδοχή. Ίσως ξέρει ότι. Την κυνηγάει. Βλέπουμε αρκετά χτυπήματα. Χτυπήματα, κάποια χτυπήματα ήταν στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Αυτό απαγορεύεται. Παρατήρηση από τον Χρήστο Μπετρούτσο. Πολύ σωστά. Και ξανά ο πάνω ο Βαρδής. Την κυνηγάει την υποδοχή, αλλά. Δεν έχει φτάσει σε κάποιο σημείο μέχρι στιγμής να κινδυνεύσει ο Βαρδής ουσιαστικά. Καταφέρνει και αμήνεται, βρίσκεται σε θέση. Τελείωσε και ο. Καλώς δεύτερο γύρο. Μια δυνατή μάχη με το που ξεκίνησε το K7-3. Γιώργος Βαρδής και Γιάννης Μαντουλίδης. Πάμε για τον τρίτο γύρο. Τρίτος και τελευταίος γύρος. Ωραίο low. Νομίζω ότι τα low είναι μια καλή τακτική. Ωραίο γόνατο. Εδώ ο Βαρδής πήγε κατευθείαν για τον takedown, αλλά τον περίμενε ο Μαντουλίδης. Για να κυνηγήσει την πλάτη. Ακόμα έχει ευκαιρία για την πλάτη. Νομίζω εδώ κάτι σκέφτηκε με το πόδι να κάνει. Άλλαξε γνώμη μάλλον. Τότε δεν είναι μια δύσκολη θέση για το Γιάννη τον Μαντουλίδη, γιατί τον έχει κολλήσει πάνω στο κλουβί και στη γωνία. Είναι δύσκολο. Δεν θέλεις από εκεί, δεν θέλεις να γίνει. Να αποκτήσει απόσταση, να βρει τρόπο να σηκωθεί από εκεί. Νομίζω, πιστεύεις ότι αν είναι λίγο πιο έμπειρος θα μπορούσε να χειριστεί αυτές τις καταστάσεις καλύτερα. Δηλαδή και στην αρχή είχε μια επιτυχία πάλι με το όρθιο, αλλά έχασε αμέσως το πλεονέκτημα πηγαίνοντας κάτω. Νομίζω ότι είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει πολύ μέλλον, έτσι είναι ακόμα όπως είπα μικρός. Βλέπουμε ότι πιστεύω ότι υπάρχει αισθητή διαφορά δύναμης μεταξύ των δύο αθλητών. Σίγουρα η εμπειρία πάντα παίζει ρόλο, αλλά βλέπω έναν αρκετά καλό όπ, απόπειρα μοιάζει με τρίγωνο να κυνηγάει ο Γιάννης ο Μαντουλίδης. Παίζει ψηλά την γκάρντ πάντως, κινητική ναι, ψηλά. Έχει καλή γκάρντ, έχει μια γκάρντ που κινείται. Πάλι είναι... Και το βολεύει και η σωματοδομή του που είναι ψηλός και αδύνατος για τα κιλά. Για την γκάρ του, σίγουρα δουλεύει το να, ναι, η γκάρ, το να έχεις μακριά έτσι άκρα, βολεύει πάρα πολύ. Όπως και να έχει ένας πολύ καλός αγώνας για τον Γιάννη τον Μαντουλίδη. Βλέπουμε ότι εδώ, παρότι βρίσκεται σε ουσιαστικά μειονεκτική θέση, με τα γόνατα προσπαθεί να κάνει ζημιά στον αντίπαλο. Συνήθεια κυνηγάει να κάνει κάτι, είναι πολύ κινητικός. Εδώ στοχεύει για κάποιο άρμπαρ, ίσως έβαλε γκάρτ κλειστή τελικά. Βλέπουμε τα πόδια του πόσο κλείνουν, δηλαδή φτάνει σχεδόν να κλείσει τρίγωνο στον αντίπαλο στη μέση του από την γκάρτ, που είναι δύσκολο. Πρέπει να έχει μακριά πόδια για να γίνει αυτό. Πάντως ο Γιώργος Βαρδής ελέγχει αυτή τη στιγμή τον αγώνα. Έτσι, περίπου αυτό είναι επανάληψη του πρώτου γύρου. Του πρώτου γύρου, ναι. Έχει πάρει τα takedowns πάλι. Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού έχει πάρει τα takedowns όποτε τα χρειάστηκε. Ελέγχει πολύ καλά. Βάνια! Μίσα την κάρτα, Βάνια! Για να δούμε εδώ. Αν θα καταφέρει να αλλάξει κάτι ο Γιάννης Μαντουλίδης μέχρι το τέλος. Εδώ ήταν κάτι που μπορούσε να εξελιχθεί άσχημα για τον Βαρδί, γιατί εξέδεσε κάπως την πλάτη του. Δεν το εκμεταλλεύτηκε ο Γιάννης Μαντουλίδης. Βλέπουμε κάποια χτυπήματα, αλλά δεν έχει. Πήρε αποστάσεις όμως τώρα. Δεν έχει κυνηγήσει το χτύπημα ο Βαρδί γενικά. Ίσως αυτό που είπε, ότι φοβάται την κάρτα του αντιπάλου, ή φοβάται, είναι προσεκτικό. Δεν ρισκάρει. Καλά κάνει. Γιατί κρατάει έτσι το παιχνίδι safe. Είδαμε τώρα που πήρε μια απόσταση, μπορεί αυτό να ήθελε μια στοχεύση για κάποιο δυνατό χτύπημα. Βλέπουμε, προσπαθεί μερικές φορές. Προσπαθεί, ναι. Δεν του κάνει τη ζωή εύκολη όμως ο Μαντουλίδης. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε πριν, αυτός που βρίσκεται από πάνω αυτή τη στιγμή έχει το πλεονέκτημα. Συνεχίζεται το παιχνίδι στο έδαφος, το Μαντουλίδη να είναι κινητικός, το Βαρδί να ελέγχει όμως. Όπως είπες, είναι περίπου ό,τι είδαμε και στον πρώτο γύρο.
Σίγουρα παίζει ρόλο και η κούραση πια στο τρίτο γύρο μετά από πάνω από 10 λεπτά ουσιαστικά αγώνα. Ναι, τώρα πάμε έτσι στα, να συμπληρώσουμε τα 15 λεπτά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι και ο Βαρδής βλέπουμε ότι ακόμα και από. Μπορεί να μην φαίνεται ότι. Πάει πάλι για το άρμα εδώ. Το άρμα εδώ ο Μαντουλίδης. Ο Βαρδής πάντως ακόμα μπορεί να τον βλέπουμε να πιέζει περισσότερο από πάνω, αλλά δεν έχει χτυπήματα. Δεν είναι ότι είναι κινητικός και εκεί. Είναι κινητικός και πολύ επίμονος. Βλέπουμε και εδώ άλλο ένα χτύπημα. Ξέρεις, πολλές φορές αυτά μπορεί να μην κάνουν ζημιά, αλλά δεν αποτρέπουν και τον διαιτητή από το να πιθανότητα να τους σηκώσει. Να τους σηκώσει, γιατί άμα βλέπει ο διαιτητής να μην κινούνται, να μην κάνουν τίποτα, θα τους σηκώσει αναγκαστικά. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει κίνηση στον αγώνα. Δηλαδή κάθε θέση που αλλάζει δίνουν χτυπήματα οι αθλητές. Ένας αγώνας, ωραίος αγώνας. Πάει πάλι για το χέρι, το κυνηγούσε και στον πρώτο γύρο μου φαίνεται το χέρι. Ναι. Πάλι εδώ φεύγει ο Γιάννης Μαντουλίδης, αλλάζει τη θέση, είναι σε μια θέση open guard. Butterfly guard που λέγεται αυτό ή open, τώρα open. Είναι open. Butterfly είναι κάτω αντιπάλος, να είναι... Εδώ ας πούμε είναι butterfly, μπορεί να θεωρηθεί butterfly. Τώρα είναι butterfly guard. Πολύ τεχνικό το άθλημα του Brazilian Jiu-Jitsu και πολλές ορολογίες. Πολλές ορολογίες. Τελείωσε το παιχνίδι. Πολύ καλή εμφάνιση, πολύ ωραίος αγώνας.